παραδέχθηκε ότι διοργάνωσε το κορονοπάρτι ο 27χρονος έπαυλη στην Πάφο και συγκεκριμένα στην Επισκοπή, ενώ την ίδια ώρα οι αρχές έχουν λίστα με ονόματα από τα πρόσωπα τα οποία φέρονται να ήταν καλεσμένοι. Ο 27χρονος ανακρινόμενος έχει προβάλει διάφορους ισχυρισμούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αξιολογούνται. Οι αρχές ξετύλιξαν το κουβάρι της υπόθεσης μετά από μαρτυρία που είχαν στα χέρια τους πως ο 27χρονος ήταν το πρόσωπο που νίκιασε τη συγκεκριμένη έπαυλη. Τότε εξέδωσαν δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Στο πάρτι φαίνεται να συμμετείχαν περίπου 30 άτομα τα οποία κατά την είσοδό τους στο χώρο καλούνταν να πληρώσουν είσοδο 20 ευρώ για ένα ποτό ή 50 για απεριόριστη κατανάλωση. Και γίνονται όλες εκείνες οι εξετάσεις και έρευνες ώστε να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα πρόσωπα τα οποία φαίνεται να έχουν λάβει μέρος στο πάρτι παραβιάζοντας τα σχετικά διατάγματα. Μάλιστα, οι αρχές επέβαλαν πρόστιμο και στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας στο Facebook, από την οποία ανέβηκε το επίμαχο βίντεο, ο οποίος συμμετείχε στο πάρτι.